Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΠΟ την προκήρυξη του πρωταθλήματο τη ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία θα ισχύσει τη φετινή περίοδο. Καταληκτική υπενομηνία ορίστηκε η 19η Ιουλίου για τι δηλώσει των ομάδων στο πρωτάθλημα, ενώ η υποχρεωτική είναι η συμμετοχή δύο μικρών στην ενδεκάδα. Στη δημοσιότητα δόθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας στη σεζόν 2024-2025. Σε σχέση με την προκήρυξη των δύο προηγούμενων πρωταθλήματων υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και πάλι με τις ομάδες χωρισμένες σε τέσσερις ομίλους των 18 ομάδων ο καθένας. Καμία διαφοροποίηση στο θέμα άνοδος αφού θα προβιβαστούν στη Super League 2 απευθείας οι τέσσερις Καμία διαφοροποίηση και στο θέμα του υποβιβασμού αφού θα χάσουν τη μάχη απευθεία οι ομάδες που θα τα λάβουν τι 7 τελευταίε θέσει του βαθμολογικού πίνακα σε κάθε όμιλο, ενώ θα υποβιβαστούν επιπλέον δύο ομάδε μετά από αγώνε κατάταξη. Συνολικά θα υποβιβαστούν 30 ομάδε. Η σημαντικότερη τροποποίηση αφορά στην υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή μικρών. Συγκεκριμένα, τονίζεται πω είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών ηλικία κάτω των 21 ετών στην αρχική ενδεκάδα για όλη τη χρονική διάρκεια του αγώνα. Η μη τήρηση τη παρούσα πρόβλεψη συνιστά αντικανονική συμμετοχή και χορηγεί το δικαίωμα υποβολή ενστάσεω και τιμωρία τη ομάδα με τι ποινέ του Άρθρο 23 του ΚΑΠ. Από την άλλη πλευρά, επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έω 5 ποδοσφαιριστών ηλικία άνω των 33 ετών. Για το πρωτάθλημα τη περίοδου 24-25, εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία οι γεννηθέντε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1992. Σε ένα από τα σημαντικά σημεία που αφορά στου αλλοδαπού ποδοσφαιριστέ, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα έω 4 ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στι ελληνικέ εθνικέ ομάδε, από του οποίου θα επιτρέπεται να αγωνίζονται έω 2. Η συμμετοχή σε αγώνα άνω των 2 ποδοσφαιριστών τη εν λόγω κατηγορίας θεωρείται αντικανονική και σε περίπτωση υποβολή ενστάσεω, ο αγώνα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου και επιβάλλονται οι λοιπέ ποινέ του άρθρου 23 του ΚΑΠ. Τέλο, η προθεσμία υποβολή των δηλώσεων συμμετοχή λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου.